Χθες αποδείχθηκε σύμφωνα με τις δικές μας μετρήσεις ότι 1-2% στο σύνολο του εκλογικού σώματος. Στον πρώτο γύρο ψήφισε Σταύρο Μαλά, στο δεύτερο πήγε στον Νίκο Αναστασιάδη. Είναι αυτό που εσείς χαρακτηρίζετε ως πρημοδότηση Μαλά, ως στρατηγική ψήφος, ως τακτικιστική ψήφος. Είναι και ένας από τους λόγους που θεωρείτε ότι μπορεί να επηρέασε τον Νικόλα Παπαδόπουλο? Να υπενθυμίσω ότι είχαμε 5 μονάδες απόσταση από τον Νικόλα Παπαδόπουλο. Ναι, και να τις αφαιρέσει και να τις προσθέσει δεν κερδίζει. Σίγουρα ένα ποσοστό, αν είναι στις τάξεις του 2 ή του 2,5 ή του 1,5, δεν ξέρω. Τόσο έβγαλε το δικό μας. Ναι, αυτό ότι δείχνουν οι δημοσκοπήσεις, οι τα exit polls. Είχε υπόψη να κάνει τη στρατηγική ψήφο. Είτε αυτοί προέρχονταν από το Δημοκρατικό Συναγερμό, είτε από το δίκο που διαφωνούσε με την υποψηφιότητα του Νικόλα Παπαδόπουλου, και έχουμε πληροφόρηση, τα μέσα μαζικής δικτύωσης βούιζαν το τελευταίο καιρό. Υπήρξε αυτή η αντίστροφη ψήφος. Δεν λέω ότι χάσαμε τις εκλογές διότι έγινε αυτό. Ένας από τους λόγους είναι και αυτός. Mm-hmm. Διότι αμέσως με την προσαφαίρεση που κάνετε είδατε πόσο κοντά μπορεί να ήταν. Αλλά υπήρχαν και άλλες αιτίες. Φυσικά υπήρχαν και άλλες αιτίες. Και αν δεν τις δούμε, δεν θα μπορέσουμε να τις διορθώσουμε. Και ακριβώς γι' αυτό το λόγο ορίστηκε η Επιτροπή Εσωτερικά, η οποία θα δει σε βάθος τα αίτια και τα αιτιατά της ήττας. Μια αναφορά στις αιτίες μας οδηγεί και στις σημερινές εξελίξεις του κομμάτος. Γιατί πείτε μας, είναι δικαστική διαδικασία αυτό που στείνεται σήμερα στο Πειθαρχικό Συμβούλιο του Κόμματος? Γιατί ακούμε ότι διορίστηκε κατηγορούς αρχή, θα έρθουν για ακρόαση οι κατηγορούμενοι, αν είναι σωστός ο όρος. Ναι, να σας πω, με βάση το καταστατικό και την απόφαση του εκτελεστικού γραφείου, κλήθηκαν για ενώπιον του Πειθαρχικού Σώματος, που είναι πενταμελές, τα άτομα τα οποία υπήρχε καταγγελία ότι κατά τη διάρκεια των πρόσφατων προεδρικών εκλογών είχαν με ενέργειες και πράξεις τους αντιστρατευτεί την απόφαση του κόμματος για στήριξη του Νικόλα Παπαδόπουλου ως κοινού υποψήφιου των κομμάτων της Ελλάδας. Είναι η αιωνή δικαστική διαδικασία αυτό που θα αρχίσει σήμερα? Ναι, το πειθαρχικό σώμα θα επέδωσε κατηγορητήριο στα άτομα τα οποία κατηγορούνται και εκεί θα έχουν την ευκαιρία. Και κατηγορούνται για αντικομματική και αντιδιοντολογική συμπεριφορά ή και για άλλα πράγματα? Εντάξει, αυτό το περιβάλλει αντικομματική και αντιδιοντολογική συμπεριφορά. Άλλο λιγότερο, άλλο περισσότερο. Αυτό δεν σημαίνει κατ' ουδέναν λόγο ότι όποιο είναι κατηγορούμενο ότι είναι ένοχο, είναι αθώο μέχρι αποδείξεω του εναντίον. Ότι ένοχο πάει για διαγραφή, μπορεί να είναι. Ούτε σημαίνει ότι όποιο είναι ενώπιον του πειθαρχικού θα διαγραφεί. Μπορεί κάποιο να αθωωθεί. Μπορεί κάποιο να έχει την μικρότερη ποινή που είναι η επίπληξη. Η μεγαλύτερη ποινή σε διαβάθμιση είναι η διαγραφή. Και μετά από αυτό υπάρχει το δικαίωμα στον κατηγορούμενο, αν κριθεί ένοχο, να εφεσιβάλλει την απόφαση του στο δευτεροβάθμιο σώμα που υπάρχει πάλι. Και αυτά τα σώματα, για να ξεκαθαρίσουμε, έχουν εκλεγεί πριν 3 χρόνια με την εκλογή της νέας ηγεσίας του. Και μας το είπατε ξανά ότι η θητεία λύγει στη συνέχεια.